Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μιλήσει για αυτά τα θέματα, είχαμε πει ότι έχουμε κάνει μια συλλογή από ερωτήσεις φίλων, οι οποίοι μας έχουν ερωτήσει πολλά πράγματα και κάναμε μια επιλογή από αυτές τις ερωτήσεις. Θεωρήσαμε ότι είναι πιο σπουδαίες μερικές από κάποιες άλλες και νομίζω έχουμε κάνει και μια εκπομπή. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις αυτές είναι στον αριθμό 57. Και είχαμε μείνει στην 20η ερώτηση, ή μάλλον στη 19η, ας το πούμε γι' αυτό. Και θα συνεχίσουμε από εκεί, για να μην κουράζουμε πάλι και να ξαναλέμε τα ίδια. Λοιπόν, είναι ψέμα, έτσι ρωτάει κάποιος φίλος παλιός, ότι οι θρησκείες είναι όλες ίδιες. Είναι ψέμα πως οι θρησκείες είναι όλες ίδιες. Προφανώς και είναι ψέμα ότι οι θρησκείες είναι όλες ίδιες. Γιατί? Διότι αν τις δει κανείς με μια ματιά εξωτερική, έτσι επιπόλαιη θα λέγαμε, θα πει μοιάζουν, όλες μιλάνε για το καλό, όλες μιλάνε για το Θεό, όλες έχουν μια αρχή, ας πούμε, έτσι, που θα μπορούσε να πεις ότι ναι. Όμως αν τις εξετάσεις εσωτερικά, κατά βάθος, θα δεις ότι όλες οι θρησκείες δεν είναι ίδιες. Έχουμε μεγάλες διαφορές από τη μία θρησκεία στην άλλη. Έχουμε μεγάλες διαφορές. Και να σας πω, δεν έχει καμιά σχέση ο χριστιανισμός με τον βουδισμό, παραδείγματος χάρη. Σχεδόν είναι αντίθετα πράγματα. Ο βουδισμός λέει ότι να κοιτάξεις, ούτως ώστε ο Θεός, δεν μιλάει για Θεόν πρώτης. Μιλάει για την άνοδο του ανθρώπου του ίδιου. Να κοιτάξεις, λέει, να ανεβάσεις το δικό σου τον εαυτό και να γίνεις ο ίδιος, να φτάσεις σε ένα επίπεδο θεϊκό, δηλαδή, κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν υπολογίζεις μια εξωτερική ενέργεια που μπορείς να προσευχηθείς, αλλά λέει προσεύχεσαι στον ανώτερό σου εαυτό. Αυτός είναι ο διαλογισμός. Δεν έχει καμία σχέση με την προσευχή που κάνουμε εμείς στον Κύριο Ιησού Χριστό, στην Παναγία, στους Αποστόλους και στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα ο Βουδισμός. Επομένως, καμία σχέση ο Βουδισμός με την Ορθόδοξη θρησκεία. Βρήκαμε μια διαφορά. Άλλη διαφορά. Με τον Μουσουλμανισμό. Ο Μουσουλμανισμός είναι ένα κράμα από την Παλαιά Διαθήκη και από καινούργιες προσθήκες που έβαλε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Άρα λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με την Καινή Διαθήκη ο Μουσουλμανισμός. Η μόνη σχέση που μπορεί να πει κανείς είναι ότι έχει σαν προφήτη τον Ιησού Χριστό. Τον λέει Ισά. Ναι. Ωραία. Έχει σαν προφήτη τον Ιησού Χριστό. Αλλά έχει μεγαλύτερο προφήτη τον Μωάμεθ. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Ο Μωάμεθ δεν είπε ότι είναι Θεός. Ο Χριστός μας όμως είναι Υιός του Θεού και Θεός. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ οποιονδήποτε. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν τη θεότητα του Χριστού, απλά δεν είναι χριστιανοί. Όλοι λένε ότι ο Χριστός ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και ποιος δεν το λέει? Το 90% των ανθρώπων, το 80% των ανθρώπων στην Ευρώπη θα σου πει για τον Χριστό τα καλύτερα λόγια. Αλλά εκεί κολλάει, αν του πεις, δέχεσαι τον Χριστό σαν Θεό, σαν Υιό Θεού και Θεό, ομοούσιο με τον Πατέρα, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Εκεί μάλλον θα κολλήσει. Και κολλάει εκεί, γιατί εκεί είναι το μεγάλο σκαλοπάτι δηλαδή. Εκεί είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, θα το πάμε και λίγο πιο γρήγορα, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι το σκάνδαλο, το εμπόδιο για τους Έλληνες και για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι δεν πιστεύουν ο Χριστός ότι είναι Θεός. Μόνο εμείς οι Χριστιανοί το πιστεύουμε αυτό. Επομένως, ούτε με τον Ιουδαϊσμό που έχει την Παλαιά Διαθήκη και αρχηγό τον Μωυσή,
Έχουμε μεγάλη σχέση. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έχει διαχώρισει τα πράγματα. Είπα ότι εγώ είμαι αυτός που προφητεύεται, όχι ο Μωυσής. Όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού. Προσεκτικά άμα το δούμε. Πολλές προφητείες. Λένε, εκείνοι που ξέρουν καλύτερα από εμάς, ότι είναι 300 προφητείες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα μικρό πράγμα να έχεις 300 προφητείες για ένα πρόσωπο. Να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, η θεωρία της εξέλιξης απορρίφθηκε, διότι ήταν μεγάλο ψέμα και μάλιστα κοντόθαλμο ψέμα. Ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο, για ποιο λόγο. Και πού είναι η πίθηκη τώρα που γίνονται άνθρωποι. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα, δεν στέκουν καθόλου. Αλλά βρίσκουν έδαφος σε μερικούς οι οποίοι σκέφτονται με τη δική τους σκέψη και το βρίσκουν πιθανό επειδή πολλοί πιστεύουν σε αυτό το πράγμα ότι είναι έτσι τα πράγματα, ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από ζώο δηλαδή και πότε μπήκε ο νους στον πίθηκο και έγινε άνθρωπος. Ξαφνικά έτσι ή σταδιακά ή αυτό δεν μας λένε, γιατί είναι μια θεωρία, δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Είναι ψέμα ότι η μασονία είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Βεβαίως. Το λέει καταφατικά εδώ, δεν ρωτάει. Και λέει παρακάτω, αυτή είναι εναντίον του χριστιανισμού, αυτό που το γράφει. Λόγω χρήματος και δόξας πουλάνε τους πάντες. Όντως, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα που είπε αυτή την άποψη. 22. Είναι ψέμα ότι ο πλούτος φέρνει ευτυχία. Εμείς τώρα απαντούμε σε αυτό. Είναι ψέμα ότι ο πλούτος φέρνει ευτυχία. Όχι, φέρνει ανησυχία, ηλισμό και απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ο πλούτος κάνει τον άνθρωπο ηλιστή. Δηλαδή, μόλις ένας άνθρωπος πιάσει πολλά λεφτά, τι κάνει? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να εκπληρώσει τις υλικές του επιθυμίες. Να πάρει ένα πολύ καλό σπίτι, μεγάλο σπίτι, με πισίνες και με κλπ. Ένα καλό, πολύ καλό εξοχικό, ένα πολύ καλό αυτοκίνητο και πάει τη λέγοντας. Και δεν σταματάει εκεί πέρα. Ο πλουτισμός συνεχίζει να απασχολεί τον άνθρωπο και τη νύχτα, ας πούμε. Και οι πλούσιοι έχουν μικρό ύπνο, από ό,τι λένε, διότι έχουν πολλές φροντίδες και μέρημνες. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει: ο πλούσιος δεν μπαίνει στον παράδεισο, δεν μπαίνει στην αιώνια βασιλεία. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λέει, αν το θέλει ο Θεός, τον εβάζει στην αιώνια βασιλεία. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι φιλάνθρωπος και συγχρόνως με τον πλούτο να βοηθάει και πολλούς ανθρώπους. Να μοιράζει τα μισά του λεφτά στους φτωχούς. Αυτός είναι περίπτωση. Άλλη περίπτωση είναι αυτός. Αλλά οι περισσότεροι κοιτάνε να ικανοποιήσουν τις δικές τους επιθυμίες. Είναι ψέμα λοιπόν ότι ο πλούτος φέρνει ευτυχία. Ευτυχία είναι η πίστη στον Χριστό και η αγάπη στους ανθρώπους και να έχουμε το καθημερινό μας. Να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς κατά μία έννοια. Να μην στερούμεθα πάρα πολύ. Γιατί η μικρή στέρηση μπορεί να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, δεν είναι θέμα. Δίχως Χριστό δεν υπάρχει ευτυχία, αγαπητοί φίλοι. Είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε ότι δίχως Χριστό δεν υπάρχει ευτυχία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο εσωτερικά την ευτυχία να υπάρχει και να προσδοκά. Του δίνει την ελπίδα της Αναστάσεως, την ελπίδα ότι θα πάει κοντά στο Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα, ότι έχει μια στήριξη ο άνθρωπος και μέσα του γεννιέται μια ελπίδα και γίνεται ένας παράδεισος μέσα του, που όσο πλησιάζει στο Θεό αυτός ο παράδεισος μεγαλώνει, 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 μέχρι να ανοίξει από εδώ, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η είσοδος του παραδείσου από εδώ. Ο άνθρωπος δηλαδή που προσεύχεται, κοινωνάει, μπαίνει στην Εκκλησία πάντα και από εκεί περιμένει πράγματα, αυτό ήδη έχει κάνει την αρχή για να μπει στην ευτυχία του Χριστού. Γιατί δίχως Χριστό ευτυχία δεν υπάρχει. Πολλοί λέει αμφισβητούν ότι λες. Φυσικά. Δεν αμφισβητούν όμως ότι κάνεις. Ναι, είναι εύκολο. Αυτά που λέω τώρα εγώ είναι εύκολο να τα διαβάσει και άλλος και άλλος και άλλος και άλλος. Όλοι μπορούν να τα διαβάσουν αυτά που λέω εγώ. Και τι να κάνουμε τώρα. Τι να λέμε, τι κάνουμε. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω ελεημοσύνες και λοιπά. Αυτό είναι κομπορυμοσύνη. Να το αποφεύγουμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Απλώς όσοι μας βλέπουν και ξέρουν και καταλαβαίνουν,
Λέει κάποτε δύο μοναχοί, ένας γέροντας με τον υποτακτικό του, κατεβήκαν στην πόλη. Λέει πάμε να κάνουμε ιεραποστολή. Να πάμε γέροντα, ό,τι θέλετε, λέει αυτός. Πήγανε λοιπόν για ιεραποστολή, αλλά δεν μιλήσανε σχεδόν με κανέναν. Μόνο βαδίσανε μέσα από την αγορά και από το βάδι και αυτά και γυρίσανε στο μοναστήρι. Λέει γέροντα, τι ιεραποστολή κάναμε. Λέει τι θες να κάνουμε. Λέει μα δεν μιλήσαμε στους ανθρώπους για το Θεό, για το ένα το άλλο. Άκουσε παιδί μου, του λέει. Αν δεν καταλάβουν από το παρουσιαστικό μας τι είδους άνθρωποι είμαστε, λέει, και ότι, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι κάναμε μια προσπάθεια για το Θεό και λοιπά. Άμα δεν το βλέπουν αυτό, λέει, τι άλλο αποδεικτικό. Η παρουσία μας ήταν, λέει, πώς να πούμε τώρα, η ευεργεσία που προσφέραμε στους ανθρώπους. Η ιεραποστολή, δηλαδή, ήταν η παρουσία των δύο αυτό μοναχών. Δίχως Χριστό, όλα επιτρέπονται, είπε ο Ντοστογεύσκη. Έχετε ακούσει τη φράση που λέει ο λαός, αυτός είναι αθεόφοβος. Αν δεν φοβάται το Θεό, δηλαδή δεν φοβάται τις συνέπειες μιας πράξεως, γιατί ο Θεός βλέπει, αν νομίζει ότι ο Θεός δεν βλέπει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε κρυφά αυτός ο άνθρωπος και να σκοτώσει και να κλέψει και να μοιχεύσει και να κάνει όλες τις αμαρτίες. Γιατί δεν έχει να δώσει σε κανέναν αναφορά, αλλά υπάρχει και ο εαυτός μέσα που κρίνει, η συνείδηση. Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος κάποτε ο εαυτός του θα τον χτυπήσει τύψη συνειδήσεως. Τάκ, 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 του χτυπάει την πόρτα η συνείδησή του και του λέει γιατί τα έκανες όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Καλό είναι όταν το έχει αυτό να πάει να ξεμολογηθεί και να αλλάξει τελείως πορεία. Διότι τι άλλο να κάνει, να συνεχίσει την ίδια ζωή, θα ήταν σωστό να συνεχίζει να κλέβει, να μοιχεύει, να πορνεύει, να κλέβει, να ετοιμάζει και να κάνει οτιδήποτε προσβολές στους ανθρώπους και δεν είναι καλύτερο αυτό, είναι καλύτερο να σταματήσει. Και θα σταματήσει με μια εκβαθέων εξομολόγηση, με κλαθμό, με ψυχική ένταση αυτή η εξομολόγηση, ότι πραγματικά ήρθα σε σκέψη και κατάλαβα ότι είμαι αμαρτωλός και θέλω ο Θεός να με συγχωρήσει. Έτσι συγχωρείται μόνο. Όχι λεκτικά, μετανοώ, έμπρακτα. Λοιπόν, δίχως τον Χριστό δεν υπάρχει ευτυχία. Πολλοί αμφισβητούν ότι λες, αλλά δεν αμφισβητούν αυτά που κάνεις. Αν ζητάς εκδίκηση, άνοιξε δύο λάκκους. Ο ένας θα είναι ο δικός σου. Και τώρα, η ψυχή είναι αθάνατη, στο 27, γι' αυτό, η ψυχή είναι αθάνατη και γι' αυτό και το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει ο άνθρωπος είναι η ψυχή του. Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει ο άνθρωπος είναι η ψυχή του. Επί 2000 χρόνια, το best seller της ανθρωπότητος, δεν το λένε τα κανάλια, δεν το λένε πολύ αυτό, το έγραψε ένας ψαράς. Το όνομά του, Ιωάννης. Ο Ιωάννης ο μαθητής του Χριστού. Ξέρετε ότι η Αποκάλυψη διαβάζεται κατά κόρον και από πολλούς ανθρώπους. Και υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άρα η Καινή Διαθήκη είναι το best seller. Συν τις άλλες. Μετά έρχεται το Κοράνιο, μετά έρχονται άλλα βιβλία, μετά ο Ντοστογεύσκη και αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς, ο Σέικσπιρ κλπ. Όλοι αυτοί έρχονται κατόπιν της Αγίας Γραφής, παρασάγκες, διαφέροντας πάρα πολύ. Ούτε στο 1/3 δεν φτάνουν τα υπόλοιπα βιβλία από την πώληση της Καινής Διαθήκης παγκοσμίως. Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό από έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Αυτά είναι λόγια του Ευαγγελίου, λόγια του Κυρίου είναι αυτά. Δηλαδή, καλύτερα λέει έναν άνθρωπο να τον πείσεις, ξέρω εγώ, να τον οθήσεις και να έρθει σε επίγνωση και να μετανοήσει, είναι καλύτερο από το αναστεί σε ένα νεκρό. Μόλις θα έχω κάνει αυτό, τι λες ρε άνθρωπε τώρα, τι είναι αυτό που λες. Κι όμως, για βάλτε το καλά στο μυαλό. Αν αναστεί σε ένα νεκρό άθεο, θα ξαναπεθάνει άθεος. Ενώ αν του δώσεις κάτι και μπορέσεις, όχι εσύ, η βοήθεια του Θεού είναι η μεγάλη. Εσύ συνεισφέρεις λίγο. Με ένα βιβλίο, με μια συμβουλή, με ένα φυλάδιο, με ένα αυτό. Πήγε λέει κάποτε ένα στον Καντιώτη, το σοφό αυτό
ιεράρχη της Φλόρινας και άνθρωπο της αγάπης και του λέει, εγώ λέει, χάρη σε σένα έχω 6 παιδιά. Δεν ήθελα να κάνω παιδιά, αλλά άκουσα εσένα που είπες και φτωχός να είσαι και 10 παιδιά να έχεις, θα τα ζήσεις. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Πώς? Κανένας δεν ξέρει πώς. Εδώ φτωχοί, ας πούμε, ζουν μεγάλες οικογένειες. Ή ορφανά παιδιά θριαμβεύσανε και γίνανε επιστήμονες και πήγαν σε Αμερικές και πήγαν αυτά και πήραν ντοκτορά και πήραν... Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει η προστασία του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς αυτό. Γι' αυτό να μην είμαστε λίγο ψυχοί. Η ψυχή είναι αθάνατη. Γι' αυτό και το πιο πολύτιμο πράγμα του κόσμου είναι η ψυχή στον άνθρωπο. Επί 2.000 χρόνια το best seller είναι η Καινή Διαθήκη και γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό από ένα μαρτωλό που μετανοεί. Κάποτε, γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο διεθνής σιωνισμός θα υποκύψει μπροστά στο μεγαλείο του Χριστού. Και αυτό το είχε πει ο Αυγουστίνος Καντιώτης. Και δεν είναι δηλαδή δικιά του η εκτίμηση αυτή, αλλά και άλλοι άνθρωποι, άγιοι πριν, έχουν μιλήσει γι' αυτό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: θα έρθει, λέει, ο Ισραήλ στο Χριστό, λέει, αλλά πρώτα θα έρθουν τα έθνη, λέει, και μετά θα έρθει ο Ισραήλ. Κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, εδώ λέει: το μυαλό είναι σαν αλεξίπεδο του, και αξίζει να είναι ανοιχτό. Πολύ ωραίο αυτό. Και τώρα τι είπε ο φιλόσοφος Γκέτε. Ο φιλόσοφος Γκέτε είπε ότι ο άνθρωπος, συγγνώμη, για τον άνθρωπο είπε ότι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα. Σκεφτείτε τι βάθος έχει αυτός ο λόγος. Καρδιά και νους της ανθρωπότητος είναι η Ελλάδα. Αρχαία και νέα Ελλάδα. Τον προ-Χριστού Ελλάδα και το μετά-Χριστού Ελλάδα. Να μην κάνουμε αυτό το λάθος και να λέμε η προ-Χριστού Ελλάδα ήταν μόνο, ήταν και η προ-Χριστού Ελλάδα και η μετά-Χριστού Ελλάδα είναι φωστήρα της ανθρωπότητας. Μην ξεχάτε το Βυζάντιο ότι ακτινοβόλησε το φως του επί 11 αιώνες. Όταν οι άνθρωποι οι άλλοι στην Ευρώπη δεν είχαν πολιτισμό, δεν είχαν τίποτα σχεδόν. Κάποιος λέει ότι ήταν πάνω στα δέντρα. Εγώ δεν το λέω αυτό. Μπορεί να μην ήταν πάνω στα δέντρα, αλλά δεν είχαν αυτά τα μεγαλεία. Δεν είχαν αυτά τα μεγαλεία που είχε ο Βυζαντινός πολιτισμός. Αυτή την απεραντοσύνη, αυτή τη γνώση, αυτή την θρησκευτικότητα, αυτή την δημιουργικότητα. Ποιος έφτιαξε Άγια Σοφιά ποτέ? Το 600 μετά Χριστόν περίπου φτιάχτηκε η Αγία Σοφιά. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί αρχίζω και χάνω και λίγο. Ναι. Συγχωρέστε με αν είναι κοντά η χρονολογία. Στην Ευρώπη τι είχε γίνει το 600? Τι είχε γίνει το 600 μετά Χριστό? Τι πράγμα είχε γίνει? Είχε γίνει τίποτα? Πέστε μου εσείς ένα μεγαλειώδες πράγμα στην Ευρώπη το 600 μετά Χριστό. Δεν υπήρχε. Η Ευρώπη δεν ήταν καν ενωμένη, είχε πολέμους, κατεβαίνανε βάρβαρα φύλλα, γινόταν εκεί ο χαμός. Η κάθοδος των φράγκων και όλα αυτά. Επί 2.000 χρόνια λοιπόν, το είπαμε, είναι το best seller. Ο φιλόσοφος Γκέτε είπε αυτό, ότι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, για σας, ότι είναι το μυαλό και η καρδιά, είναι για την ανθρωπότητα ο ελληνισμός, η Ελλάδα. Τόσο πολύ βάθος σκέψης είχε αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος, ο οποίος δεν ξέρω πόσες γνώσεις μιλούσε. Μου φαίνεται ότι μιλούσε 15 γλώσσες ο Γκέτε. Ήταν ένα φαινόμενο φοβερό, ας πούμε, και τον αγαπάνε. Μα τα Ινστιτούτα, όλα τα γερμανικά λέγονται Goethe Institut, δηλαδή Ινστιτούτα στο όνομα του Goethe. Ήταν ένας από πιο σπουδαίους ανθρώπους της Γερμανίας, ο Goethe. Είναι ηλίθιο να πιστεύει κανείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Εκτίμηση ενός φίλου, τι συνυπογράφω. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αγνόηση του Θεού, δηλαδή η αθεία. Όντως είναι η μεγαλύτερη αμαρτία η αθεία, διότι το να αγνοείς τον δημιουργό σου και αυτό είναι που σε έκανε, όχι τον πατέρα σου, αυτή είναι η λιγότερη αμαρτία. Να πεις στον πατέρα σου, δεν σε ξέρω, δεν με έκανε, δεν έχω τίποτα μαζί σου, αυτό αμαρτία δεν είναι. Ο πατέρας και η μάνα σου που σε μεγαλώσανε, που ξενυχτήσανε, που κάνανε τόσα για σένα, να τους πεις ότι, σας ξέρω,
Είμαι μεγάλος, 20 χρονών, δεν θέλω να σας ξαναδώ. Στρέφουν τα νότα τους στο Θεό οι άνθρωποι. Αυτό τι είναι, τι είναι αυτό. Δεν είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Τι λέτε. Πιο δυστυχής είναι αυτός που δεν μπορεί να αγαπήσει. Είναι η 35. Το τσιτάτο, ας πούμε, αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Αληθινά, ο αληθινά πλούσιος άνθρωπος, αυτό δεν είναι δικό μας, είναι παλιό. Το έχει πει ο Πλάτωνας, παρακαλώ. Λέω, ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι ο ολιγαρκής άνθρωπος. Αυτός που έχει ένα όριο. Λέει, μέχρι εδώ είμαι καλά. Αυτός είναι ο πλούσιος. Όχι αυτός που θέλει συνέχεια και θέλει, αυτός είναι ζητιάνος. Ζητάει. Τα 100, τα 200, τα 200, 300, 500, 1000, 2000, 1 εκατομμύριο δεν σταματάει. Άρα ζει σε μια συνεχή αγωνία να ζητάει συνεχώς χρήματα ή πράγματα σε αυτή τη ζωή. Είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ολιγαρκής? Ο ολιγαρκής λοιπόν είναι ο πιο ευτυχής από τους άλλους. Αν έχω όλη τη γνώση του Θεού, όλη τη γνώση της ζωής και δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Το είπε ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό είπε ως υπενθύμηση, όχι πως το βγάλαμε εμείς βέβαια. Πιο πολύ ταλέντο θέλει να εξετάζει τη συνείδησή σου παρά η αντίποτε επιστήμη. Ο Σωκράτης είπε, τι ψάχνετε για να βρείτε τα αστέρια, πόσο μακριά είναι το ένα από το άλλο, τι βάρος και τι χρώμα έχουν, λέει. Και κάνετε πίνακες και αγωνίζεστε σε όλη τη ζωή, αυτό έχει αξία, λέει. Ή να μάθεις τον εαυτό σου. Ο ουρανός είναι η καλύτερη γνώση ή ο εαυτός σου. Εάν δεν μάθεις τον εαυτό σου, δεν θα γίνεις και ευτυχής. Θα μείνεις ένα κούτσουρο. Αλλά αν μάθεις τον εαυτό σου και μάθεις την αλήθεια του κόσμου, απελευθερώνεσαι και προχωράς και είσαι ευτυχής και είσαι χαρούμενος και έχεις πραγματική χαρά, διότι η χαρά αυτή βγαίνει από τη γνώση και την αγάπη. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει και να αγαπάει και να γνωρίζει. Χρειάζεται και τέχνη η αγάπη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι μόνο αισθηκτόδης η αγάπη, αλλά είναι και εκείνη η αγάπη που προσπαθείς να αγαπάς τον πλησίον σου και να του κάνεις καλό. Να μην βλάψεις δηλαδή, αλλά όχι μόνο να μην βλάπτεις τίποτα, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν έβλαψα κανέναν. Ναι, αλλά αυτό είναι. Και τι καλό έκανες. Δεν έκανες κακό, εντάξει, παραδέχομαι ότι ήσουν. Δεν υπάρχει αυτό, έχουμε κάνει κακά στη ζωή μας όλοι. Αλλά ας πούμε ότι δεν έκανες κανένα κακό. Τι καλό έκανες. Αν δεν έκανες κακό, είσαι καλά. Αλλά έπρεπε να κάνεις και το καλό. Τότε είσαι αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι μόνο να μείνεις κακός, αλλά να γίνεις και καλός. Σωστός άνθρωπος. Ευγνώμων άνθρωπος στο Θεό και συμπονετικός στους συνανθρώπους, βοηθητικός στους συνανθρώπους, όσο μπορούμε να βοηθάμε. Τα θαύματα των Αγίων, τα κορυφαία του χριστιανισμού. Όποιος δεν αγαπάει το Θεό, δεν αγαπάει και τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι έχει ο χριστιανισμός, τα πέντε κορυφαία του χριστιανισμού. Λάβετε τα σοβαρά υπόψη. Το πρώτο είναι η προσευχή. Αν δεν προσεύχεται ο άνθρωπος, δεν έχει επικοινωνία, έχει κόψει το καλώδιο, έχει κόψει το ρεύμα, δεν είναι επικοινωνία. Η προσευχή είναι επικοινωνία. Ο εκκλησιασμός, γιατί? Η εκκλησία θα πει όλοι μαζί. Η εκκλησία του Δήμου, οι άνθρωποι πολύ μαζί. Δεν αγαπάς τους ανθρώπους, δεν θέλεις να βρίσκεις μαζί με αυτούς. Δεν θες να τους αγαπήσεις και να σε αγαπήσουν και να είσαστε μαζί και να έχετε το ίδιο μυαλό, την ίδια ποιότητα ενδιαφερόντων κλπ. Όπως έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Άρα, γιατί να αποφύγεις τον εκκλησιασμό? Άλλο εκείνοι που είναι στα βουνά και δεν εκκλησιάζονται σπάνια. Γιατί είναι ερημίτες. Εμείς που είμαστε στην πόλη και δεν πάμε στην εκκλησία, τι χριστιανοί είμαστε? Ή λέει, πάω, ανάβω ένα κεράκι, λέει, σε ένα εκκλησάκι πάνω. Μόνος σου είσαι. Δεν πας μόνος στον παράδεισο, πρέπει να πάρεις κι άλλους. Τουλάχιστον ένα ακόμα. Όταν πηγαίνεις μόνος σου και κάνεις τέτοιες πράξεις μονομερείς, εκεί το πράγμα αλλάζει. Ο αληθινός, τα τυχερά παιχνίδια τα διευθύνει ο Σατανάς. Να αγαπάμε τους αρρώστους, αλλά όχι τις αρρώστιες και τα πάθη τους. Όπως είπαμε και για την προηγούμενη εκπομπή, σεβόμαστε την ψυχή κάθε ανθρώπου και των ομοφιλοφίλων, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
αλλά δεν επικροτούμε την ομοφιλοφιλία. Δεν δεχόμαστε την ομοφιλοφιλία τους. Έτσι δεν είναι. Δεν απορρίπτουμε τους ανθρώπους. Άνθρωποι είναι. Μπορεί να αλλάξουν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνουν εκεί. Μπορεί να κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν από το πάθος τους. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Άνθρωποι με πάθη να κόβουν το ποτό, τα ναρκωτικά, το τσιγάρο και την ομοφιλοφιλία ακόμα. Με τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος να αλλάζει τον εαυτό του. Να πηγαίνει προς το καλύτερο. Αν θέλει βέβαια. Αν δεν θέλει, εντάξει. Ο αληθινός, να, το σημείο της καρδιάς, τα τυχερά παιχνίδια είπαμε, λοιπόν, είναι του σατανά. Τα λαχεία ακόμα όλα αυτά, να τα αποφεύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Ένα σημείο της καρδιάς του πιο κακού ανθρώπου ανήκει στο Θεό. Είναι εκείνη η περιοχή που δεν αγγίζεται από κανέναν άνθρωπο, ούτε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Από εκεί ο Θεός θα σου κάνει ένα κλικ. Και αν τα ακούσεις, θα πάρεις στροφή. Θα σου ξανακάνει και δεύτερο και τρίτο. Δεν ξέρω πόσα, ο Θεός ξέρει πόσα. Αν μέχρι το τέλος της ζωής σου δεν πάρεις χαμπάρι, τι να περιμένεις από εκεί και πέρα. Όπως κρίνεις τους άλλους, έτσι θα κριθείς. Αυτό πάει και στο Πάτερ ημών. Έτσι. Όπως κρίνεις θα κριθείς. Γι' αυτό συμφέρει να κρίνεις τους ανθρώπους με επιείκεια. Καλύτερα να κρίνεις αυστηρά τον εαυτό σου με επιείκεια τους άλλους και όχι όπως κάνουμε εμείς αυστηρά τους άλλους και με επίοικια στον εαυτό μας. Εμείς το απειρόβλητο και οι άλλοι είναι όχι έτσι, όχι έτσι. Το έχουμε δει πολλές φορές και σε εκπομπές, να πούμε, μιλάνε για τους άλλους, τα κουσούρια των άλλων. Τι σε ενδιαφέρουν τα κουσούρια των άλλων? Τα δικά σου δεν κοιτάζεις να φτιάξεις καλύτερα? Λοιπόν, τα κορυφαία, η προσευχή, ο εκκλησιασμός, η Αγία Γραφή, η μελέτη της Αγίας Γραφής, όχι την περνάμε έτσι μια φορά και τα ξέρουμε, πρέπει να τη μάθουμε και σε βάθος. Η ελεημοσύνη, απαραίτητη στο χριστιανισμό, η Αγία Κοινωνία, απαραίτητη στο χριστιανισμό και η καταδύναμη νηστεία. Όσο μπορεί κανείς. Αν ένας έχει αιματοκρίτη 20-25, να του πεις να μην τρώει και να νηστεύει, Τετάρτη και Παρασκευή, αφού αυτός αγωνίζεται για να επιβιώσει με αυτό τον αιματοκρίτη, ένας άρρωστος, ένας γέρος, ένα παιδάκι. Ναι, γιατί να βάζουμε το μυαλό μας σωστά να δουλεύει. Είπε ο Χριστός για τους υγιείς να κάνουν την ότι είναι εκείνη. Ένας που είναι 80 χρονών και έχει αιματοκρίτη 35-30, μπορεί να κάνει νηστείες? Δεν θα φάει ένα αυγό να δυναμώσει, να πιει λίγο γάλα και ένα γιαούρτι? Και οι γιατροί ακόμα, αλλά και οι πνευματικοί λένε στους αρρώστους μην κάνεις νηστεία. Μέχρι να δυναμώσει μην κάνεις νηστεία καθόλου. Δεν επιτρέπεται να καταστρέφεις τον εαυτό σου χάρη του ότι θες να νηστέψεις και να κάνεις τον Άγιο, τώρα ας πούμε την ώρα που είσαι άρρωστος. Συγγνώμη για το ύφος, να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους. Αυτά λοιπόν είναι, να τα επαναλάβω και πάλι και να σταματήσουμε εδώ, ο εκκλησιασμός, η προσευχή, η Αγία Γραφή, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η Αγία Κοινωνία και η καταδύναμη νηστεία. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, αδερφοί εν Χριστώ και όσοι μας ακούτε κυρίες και κύριοι, είναι εκ των νου άνευ πλέον. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα από μέσα. Αν βγάλουμε την νηστεία δεν είναι χριστιανισμός. Αν βγάλουμε την προσευχή δεν είναι χριστιανισμός. Αν βγάλουμε τον εκκλησιασμό δεν είναι χριστιανισμός. Τι μπορούμε να βγάλουμε από αυτά? Τίποτα. Είναι πέντε κρίκοι οι οποίοι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Μέχρι εδώ λιγάκι σας κούρασα. Να είστε καλά. Ήθελα να συνεχίσω και έχουμε ακόμα άλλες 10 ερωτήσεις. Σήμερα διαβάσαμε καμιά 15 και παραπάνω. Από αυτές τη συλλογή που κάναμε κάμποσα χρόνια. Να είστε καλά λοιπόν μέχρι την επόμενη εκπομπή. Ο Θεός να σας έχει καλά και να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας. Πρώτα να αγαπάμε το Θεό και μετά το Θεό να αγαπάμε κάθε άνθρωπο. Κάθε όν που βρίσκεται πάνω στη γη. Τους ανθρώπους και όλα τα άλλα. Τα ζώα, τα φυτά, όλα είναι του Θεού. Χαίρετε λοιπόν και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε, Κύριε.